Κυρία Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να τα συμπυκνώσω, γιατί έχει επέλθει κάποια κόπος, έχει προχωρήσει η ώρα. Στον τόμο που προέκυψε από το συνέδριο που οργάνωσε η Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο το 1997, ο Αριστόβουλος Μάνησης γράφει στη δική του συμβολή, μεταξύ άλλων. Το δικτατορικό καθεστώς δεν απέκτησε σε καμία φάση του την παραμικρή λαϊκή βάση, παρά τις προς τούτο μάταιες προσπάθειές του. Υπ' αυτή την έννοια δεν ήταν κατά κυριολεξία φασιστικό, ούτε είχε τέτοια, δεν είχε καμία ιδεολογία, εκτός από το απλοϊκό σύνθημα «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Ήταν μάλλον ένα καθεστώς βοναπαρτιστικής υφής, καθώς ο στρατός είχε αυτονομηθεί έναντι και με την ανοχή των κυρίαρχων τάξεων, προκειμένου να αναδιοργανώσει την νόμιμη βία, προασπίζοντας αποτελεσματικά τα συμφέροντά τους. Στον ίδιο τόμο, ο Βασίλης Πεσμαζόγλου αναφέρεται στην αντίληψη που είχε συγκροτήσει η δικτατορία για την ευρωπαϊκή ιδέα, με όρους αποκλειστικά ψυχροπολεμικούς, και επισημαίνει ότι στο πιστεύω μας ο Γιώργος Παπαδόπουλος δεν είχε επικαλεστεί ούτε μία φορά τη λέξη Ευρώπη. Ο Κύρκος Δοξιάδης, στο δικό του άρθρο, θέτει το ερώτημα της αποτυχίας της δικτατορίας στη σφαίρα της ιδεολογίας, ενώ ο Κώστας Κρυμπάς υποστηρίζει ότι οι πραξικοπηματίες ανήκαν κοινωνικά σε μια νέα υποδιαμόρφωση τάξη, διόλου φιλική προς τους ιεραρχικά ανώτερους, τους οποίους κατόρθωσαν άλλωστε να παρακάμψουν και καχύποπτοι απέναντι στο συντηρητικό κατεστημένο. Ο στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν ένα νέο κατεστημένο μικροαστικής προέλευσης, προερχόμενο εν μέρη από τον ελληνισμό της Διασποράς. Η υποφαινόμενη μιλούσε για δύο χρονικότητες, που επισημαίνει ο αναλυτής των ιδεολογιών στα σχετικά κείμενα. Η πρώτη ήταν εκείνη με τις ισχυρότερες καταβολές στην ιδεολογία της εθνικοφροσύνης, όπως είχε διαμορφωθεί από τη δεξιά μεταπολεμικά. Και η άλλη, εκείνη που μορφοποιήθηκε ως πρόταση υπέρβασης του κομματικού πλαισίου της προδικτατορικής περίοδου και της συγκρότησης μιας επαναστατικής τάξης πραγμάτων. Θα γίνω πιο συγκεκριμένη, αφού καταστήσω σαφές ότι με την εισαγωγή μου στο θέμα θέλω να δείξω ότι γύρω από την ιδεολογία διαμορφώθηκε ένα ερευνητικό πεδίο στην ιστοριογραφία της δικτατορίας των συνταγματαρχών κατά τη συγκυρία εκείνη, 20 χρόνια πριν. Η ιδεολογία έχει εγγραφεί εξάλλου και διεθνώς ως ένας τύπος πολιτικής σκέψης που νοηματοδοτεί τους πολιτικούς και κοινωνικούς ορίζοντες που μας περιβάλλουν. Ο σύνολο ιδεών, απόψεων και αξιών συγκροτούν ένα επανερχόμενο σχήμα του οποίου κάνουν χρήση συγκεκριμένες ομάδες, διαμορφώνοντας τις δημόσιες πολιτικές. Οι ιδεολογίες εμπεριέχουν πολιτικούς μύθους και στερεότυπα και δεν χαρακτηρίζονται πάντοτε για την αυστηρή λογική του συγκρότηση. Σε μια συγκυρία που η συζήτηση περί δικτατορίας αποδραματοποιείται, θα έλεγα, παραμένει βέβαια στη συνείδηση των συγχρόνων μας ένα ανυπόλυπτο πολιτικό καθεστώς, η δικτατορία, που ευθύνεται για την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων από την Κύπρο και την πρόκληση της τουρκικής εισβολής. Τα περί ιδεολογίας και ιδεολογικού λόγου χρησιμοποιούνται στην ανάλυση για να ερευνηθούν τα όρια μεταξύ παλαιού και νέου στην περιοδολόγησή μας. Το ιδεολογικό νεφέλωμα της Χούντας φωτίζει τις συνέχειες και τις ρήξεις τελικά. Η τομή την οποία επιχειρούν να επιβάλλουν στο πολιτικό τους λόγο Επριλιανή ήταν εκείνη μεταξύ παλαιού και νέου. Ο ελεύθερος κόσμος, ο οποίος είχε προετοιμάσει ιδεολογικά, όπως μας είπε και ο Ηλίας Νικολακόπουλος, την αποδοχή της δικτατορίας με την αντιδραστική του ρητορική. Ο όρος δεν είναι πολιτικός, τον έχει χρησιμοποιήσει και στο πεδίο Άλμπερτ Χίρσμαν. Διαβεβαίωνε μετά την εγκαθίδρυσή της περί των προθέσεων του Πρωθυπουργού να δημιουργήσει νέον πολιτικόν κόσμο. Στο πολιτικό πεδίο, το περιεχόμενο του εσωτερικού εχθρού μετατοπίστηκε από τους κομμουνιστές στους εχθρούς του καθεστώτος. Άλλωστε, οι εχθροί του καθεστώτος μπορούσαν να εντοπιστούν σε διάφορα σημεία του πολιτικού φάσματος. Το περιοδικό του καθεστώτος 21 Απριλίου, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1947, υποστήριζε ότι η θήνουσα τάξη είχε ισχυροποιήσει τον κομμουνισμό πάλι μετά την ήττα που αυτός είχε υποστεί στο Γράμμο και το έπραξε μέσω της κομματικής συναλλαγής, ενώ το κέντρο, εσύρετο και εφαίρετο από την ΕΔΑ, κομματικές συνεργασίες γίνονταν, συνεποψιότητες προτείνονταν, μεικτά δημοτικά και συνδικαλιστικά συμβούλια, συνεργασίες σε οχλοκρατικές εκδηλώσεις. Διαβάζουμε στη Νέα Πολιτεία.
δια της Επαναστάσεως, δεν ίσχυε πολιτικός ο παλαιός διαχωρισμός μεταξύ των οπαδών της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς. Στο λόγο του εξάλλου Παπαδόπουλος, σε έναν από τους λόγους του, η έννοια της ενότητας του έθνους και της αγάπης, του ατομικού και κοινωνικού εξαγνισμού, του ανθρωπισμού, βρίσκονταν σε περίοπτη θέση. «Μην ασχολείστε με το παρελθόν», έλεγε. «Ρίψατε το παραπέτασμα πίσω σας και ατενίσατε το μέλλον. Η λύθη είναι μέθοδος αναδημιουργίας, είναι μέθοδος εξυγειάνσεως. Η προτινόμενη απολύτρωση του ανθρώπου από το παρελθόν δεν είναι της ίδιας τάξης με τη διαγραφή κάποιων δεκαετηρίδων σύγχρονης ιστορίας από τους συντηρητικούς, τον εξοβελισμό του ανώμαλου, του ανησυχαστικού, του τραυματικού στην ιστορική πορεία του έθνους. Η κατάρριξη της ιστορίας, το λόγο του Παπαδόπουλου, συνδέεται κατά λογική αναγκαιότητα με την απελευθέρωση των ανθρώπων από τον κακό εαυτό τους. Η ιστορία εμφανίζεται έτσι να διαφθείρει τους ανθρώπους και να εκφυλίζει τη δημοκρατία. Η επανάσταση της 21ης Απριλίου συσχετίστηκε με την επανάσταση, το κίνημα του 1909, ως προς το σωτήριο ρόλο και των βίων και μέσω της θεωρούμενης ως κοινής λαϊκοδημοκρατικής προέλευσης των στρατιωτικών. Η λύθη δεν βρίσκεται τελικά σε αντίθεση με τη μνήμη. Αυτή βρίσκει την υλικότητά της στις πρακτικές εκείνες που καλούνται να νομιμοποιήσουν την πράξη της ανατροπής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Οι πρακτικές της μνήμης έχουν να κάνουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, με την μυθιστοριοποίηση, θα έλεγα, της προεπαναστατικής ανομαλίας πριν από την 21η. Διαβάζουμε στην έρευνα, όπως την αποκαλούσε η Νέα Πολιτεία και αυτό όργανο του καθεστώτος, ιδρύθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1968 από τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον αδερφό του δικτάτορα, σύμφωνα με μαρτυρία του Γεωργαλά, για να στηρίξει τον ιδεολογικό αγώνα του καθεστώτος. Τίτλος «Η ελληνική κρίση». Η χώρα, έγραφε, ολόκληρος έζησε στο πρόσφατο παρελθόν 644 αγωνιώδες ημέρας έως την 20η Απριλίου του 67, ημέρας αβεβαιότητος, άγχους, πανικού, μυσαλλοδοξίας, φανατισμού, καταστροφών. Σε ένα άλλο έντυπο του καθεστώτος, το ανέφερα, τη Νέα Ελλάδα, επιθεώρησης εθνικής διαφωτίσεως, η μνήμη σταχυλογεί στιγμές που δικαιώνουν το εγχείρημα των συνταγματαρχών ως εθνοσωτήριο, αφού απεφεύχθη η υποταγή στον κομμουνισμό. Παρά τα αυτά, τον Ιανουάριο του 1948 γράφει 68. Το 68, γράφει η Νέα Ελλάδα. Ένας νέος άνθρωπος γεννιέται από τη στιγμή που αποβάλλει, βλέπω την ώρα και αγχώνομαι, που αποβάλλει τον παλαιό εαυτό του, την παλαιά ζωή και ξαναρχίζει μια καινούρια εισάξια με το σκοπό υπάρξεώς του. Το ίδιο συμβαίνει και σε μια κοινωνία και σε ένα έθνος. Και αυτό ακριβώς συνέβη με την επανάσταση της 21ης Απριλίου. Μέχρι τότε το έθνος μας οδηγείται στην καταστροφή από ομάδες συμφερόντων, ιτοπαθείς πολιτικούς, βολσεβίκους διανοουμένους, πορνογράφους, φαύλους πολιτικούς και επισήμους. Η Ελλάς ξαναβρήκε τον εαυτό της πιστή στα ιστορικά πεπρωμένο της. Γι' αυτό ονομάζεται Νέα Ελλάς, οδεύουσα εις την αληθή δημιουργία του τρίτου ελληνικού πολιτισμού. Και συνεχίζει λέγοντας ότι η Επανάσταση αγκαλιάζει όλους τους ικανούς και εντύμους ανεξαρτήτως κομματικής ή παραταξιακής προέλευσης. Είναι η απόσβεση του παρελθόντος και αυτό το αποδεικνύει η ευρεία αμνηστία, ισχυρίζεται, που χορηγήθηκε τις παραμονές των Χριστουγέννων. Η Επανάσταση οδηγούσε έτσι τους Έλληνες στο να αγαπηθούν. Οι Έλληνες οφείλουν να ξεπεράσουν τις παλιές τεχνητές διαιρέσεις, διχασμούς, εμφυλίους. Πρόκειται για μια έμεση αναφορά στο διχασμό και τον εμφύλιο, τον οποίον δεν τον περιγράφει με τέτοιους όρους, αλλά και δεν τον ονοματίζει με άλλους, ας πούμε, σύμμορη το πόλεμο. Είναι ακριβές ότι μια κατηγορία άρθρων που δημεσιεύονταν στις εφημερίδες της δεξιάς, που συνέχισαν να κυκλοφορούν επί της δικτατορίας, απέβλεπαν στην εγρήγορση της μνήμης. Επικαλούμε το άρθρο του Κωνσταντίνου Σβολόπουλου για τη θηριωδία του πεζομαντώματος το Μάιο του 1967 στην Ακρόπολη και το άρθρο για το μυστικό αρχείο του Μεταξά που μιλούσε για τις τρεις μεγάλες εισβολές με στόχο την υποδούλωση της Ελλάδας, το φασισμό, το χιτλερισμό και το σλαβισμό, καθώς και τις επιφυλίδες του ελεύθερου κόσμου. Κοινή. Οι αντιγνωμίες εκφράστηκαν ωστόσο γύρω από το ζήτημα των φύλων και των εχθρών της Επανάστασης. Στη Βραδινή, ο Εθνικόφρον Θρασίβουλος Τσακαλώτος επέκρινε την Εθνική Επανάσταση για το πείραμα λήθης και προέτασε το αίτημα της εθνικής ασφάλειας. Συνέστηνε μάλιστα στους συνταγματάρχες να μην επηρεάζονται από δήθεν προοδευτικά και νεωτερίζοντα στοιχεία που θα θεωρούσε συμμάχους του διεθνούς κομμουνισμού.
Συνέστηνε σε αυτούς να επαναφέρουν την ωραία προσπάθειά των εις την κρυπίδα εκείνη της εθνικής πειθαρχίας και της αγρύπνου ασφαλείας. Είχε εγερθεί ένα θέμα σχετικά με το Θεαφύλακτο Παπακοσταντίνου, τον Απόστολο Βογιατζή, τον Γιώργιο Γεωργαλά, ως έχοντας δηλαδή σοσιαλιστικό παρελθόν. Τη δεξιά ιδεολογία εξέφραζε και ο Νίκος Βεντήρης μέσα από την αρθρογραφία του στην ίδια εφημερίδα. Δέχτηκε τα πυρά της Νέας Πολιτείας ως εκπροσωπό την οπισθοδρομικότητα, τον υπερσυντηρητισμό και τη μυσαλλοδοξία. Σύμφωνα με τη Βραδινή, η Επανάσταση δεν διακήρυξε ποτέ τη λύθη. Ήθελε μόνο να συσπυρώσει υπό τη σημαία της αναγεννήσεως ακόμα και όσους είχαν ακολουθήσει τους ανθρώπους του αμαρτωλού παρελθόντος, αφού όμως είχαν απαρνηθεί το παρελθόν αυτό. Η αρθρογραφία του συνταγματάρχη Αναποστρατεία Δημητρίου Σταματελόπουλου, εκπροσώπου της πρώτης χουντικής κυβέρνησης στη Βραδινή, το καλοκαίρι του 1970, και ιδιαίτερα το άρθρο του με τίτλο «Προπαγάνδα εν όψη», στο οποίο ασκούσε κριτική στο Γεωργαλά και στο Γεώργιο Παπαδόπουλο, με αφορμή τις πρωτοβουλίες του τελευταίου προς την κατεύθυνση της πολιτικοποίησης του καθεστώτος, δίχως την έγκριση της επαναστατικής ομάδας, η οποία είχε διαλυθεί νομίζω το 1970, αποκάλυψε τις εντός των τυχών αντιθέσεις. Ο Γεωργαλάς, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών, εκπροσωπούσε αυτή την άποψη για τη δημιουργία νέων πολιτικών δυνάμεων εντός του καθεστώτος, που θα έπρεπε να ευδοκιμήσουν και μετά τη λήξη της αποστολής της Επανάστασης. Τον Απρίλιο του 1965, πριν από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας, είχε κυκλοφορήσει και η Νέα Δημοκρατία, μηνιαίο πολιτικό ιδεολογικό όργανο της ενώσεως της Νέας Ελληνικής Δημοκρατίας που είχε συστήσει ο Γεωργαλάς. Σύμφωνα με αυτήν, τους στόχους αυτής, αιτία του κακού υπήρξε η ανάξια ηγεσία του ελληνισμού και ο βαθύτατα διεφθαρμένος πολιτικός κόσμος, ενώ το μεταπολεμικό καθεστώς συνιστούσε το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα που ζητούσε οριστική λύση. Η Νέα Δημοκρατία του Γεωργαλά εμφανίστηκε ως αντικαπιταλιστικό κίνημα που εκπροσωπούσε τους νέους βιολογικά και πολιτικά, τους ζωντανούς και αποφασισμένους, δίχως ιεραρχίες. Ένα άλλο σημείο το οποίο δεν μπορώ να το αναλύσω, απλώς θα το αναφέρω, είναι όλη αυτή η σύζευξη των στοιχείων ενός τραντισιοναλιστικού τύπου ιδεολογίας, γύρω από την έννοια της ηθικής παρακμής, της κρίσης του πολιτισμού, που αγγίζει και τα όρια του ηθικού πανικού. Έχει μελετήσει και το ζήτημα αυτό ο Κώστας Κατσάπης. Με τον μοντερνισμό, όλα αυτά τα εξυγχρονιστικά πειράματα των δικτατόρων, για να καταλήξω στο ερώτημα, ακροδεξιά ιδεολογία. Όχι, βέβαια, και μάλιστα στο διεθνές πλαίσιο, στις συνθήκες ψυχρού πολέμου, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60, στην οποία τίθεται και το τέλος των βεβαιοτήτων, σίγουρα ο προσχηματικός χαρακτήρας του ιδεολογικού λόγου των Απριλιανών γίνεται εντονότερος. Ωστόσο, ακροδεξιοί, εθνικιστές και εθνικοσοσιαλιστές στο πλαίσιο του καθεστώτος. Ο στρατός, ως εγγυητής του έθνους και του κοινωνικού καθεστώτος, μπορεί να παράγει ιδεολογία, συσπήρωσης και ενότητας. Υπήρξαν ωστόσο ακροδεξιοί, για να το πω διαφορετικά, που στελέχωσαν το καθεστώς. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, που συνεργαζόταν ως γνωστόν στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, έχουν γραφτεί αυτά, με τον Ιωάννη Λαδά, ο οποίος Ιωάννης Λαδάς και το καθεστώς ενίσχυσε την οργάνωση K4α, έτσι το κόμμα της 4ης Αυγούστου που έχει ιδρυθεί το 1965 με έντονη αντιδημοκρατική, με συγχωρείτε, και αντικοινοβουλευτική ρητορική που σπάει τα όρια με την εθνικοφροσύνη. Είναι η μόνη οργάνωση, το K4α, η οποία διατηρείται, επιτρέπεται δηλαδή η λειτουργία της επιχούντας, ενώ έχουν διαλυθεί όλες οι άλλες, έχει διαλυθεί και η ΕΚΟΦ. Όχι ως ιδεολογικά αντίπαλη κατά ανάγκη, αλλά γιατί ήθελε η δικτατορία και ο Γιώργος Παπαδόπουλος να έχει το έλεγχο όλων των οργανώσεων. Επίσης, από το K4α, ο Δημήτρης Δημόπουλος, που είχε αναλάβει Γενική Γραμματεία σε κάποιο Υπουργείο. Φυσικά και πάλι αυτό δεν σημαίνει. Η κυρίαρχη τομή είναι μεταξύ χουντικών και αντιχουντικών. Ας μην ξεχνάμε ότι στους ελεύθερους Έλληνες, στην οργάνωση των βασιλοφρόνων αντιχουντικών,
συμμετείχαν και πρώην ακροδεξιοί, όπως ο τότε ταξίαρχος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, που πολέμησε στον εμφύλιο πόλεμο με τους Χίτες και μάλιστα η οικογένειά του. Όλη η υπόλοιπη είχε εξαρθρωθεί από τους... Από την όπλα. Αλλά παρέμεινε ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Ένας Λοιπόν, και ένα τελευταίο στοιχείο, γιατί πρέπει να ολοκληρώνω, την άνοιξη... Και πώς είχαν φάει όμως οι Παπαγεωργίου, αυτό είναι άλλη ιστορία. Καλά, ναι. Μην πάμε τόσο παλιά. Την άνοιξη του 1968, αυτό είναι ένας υπαινιγμός για την προσπάθεια των δικτατόρων κάποιων από αυτούς να εξάγουν επανάσταση, έτσι. Το στοιχείο που έχουμε είναι για την άνοιξη του 68. Έχουμε επίσκεψη Ιταλών ακροδεξιών στην Ελλάδα. Ο Πίνο Ράουτι, ο οποίος ηγήθηκε αυτής της ομάδας που ήρθε, να μην πω αποστολής, εκπροσωπούσε ένα ρεύμα στην Ιταλία που εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 1954, μία μορφή αντιδραστικού εξτρεμισμού που είχε κοινά σημεία με τη γερμανική συντηρητική επανάσταση. Ο θεωρητικός αυτής της τάσης ήταν ο Τζούλιο Έβολα, τον οποίο είχαν μελετήσει σοβαρά και οι ιδεολόγοι της Χρυσής Αυγής στη δεκαετία του 80, από ό,τι βλέπουμε στα κείμενά τους. Ο Ράουτι είχε ιδρύσει και την Ordine Nuova, είναι εκπρόσωπος του νεοφασισμού, έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές, αλλά από ό,τι διάβασα μαθαίνουν διάφορα πράγματα για το πώς μπορεί να οργανωθεί και η δική τους... Ακριβώς, εναντίον του κατεστημένου. Το μόνο λέει που δεν θα μπορούσαν να αντιγράψουν είναι ακριβώς γιατί ήταν πιο δύσκολες οι συνθήκες, διαφορετικές οι συνθήκες στην Ιταλία, ήταν η πολεμική που έγινε στην Ένωση Κέντρου. Ναι. Στο Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ιταλία ήθελε, λέει, άλλους τρόπους αγώνα. Αυτά και. Αυτά. Είναι και όλη η ιστορία της εθνικοφροσύνης τελικά, η οποία νομίζω ότι ευτελίζεται στα. Στο λόγο των συνταγματαρχών. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και δεν χρειάζεται να χωθείτε τόσο πολύ. Γιατί, όχι, δεν έχει περάσει η ώρα. Απλώς θα κάνουμε το κλείσιμο έξω. Ναι. Αντί να το κάνουμε εδώ, θα το κάνουμε έξω με ένα κρασί. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.